Ανάμεικτες είναι οι απόψεις πολιτών για το τμήμα της πλατείας Ελευθερίας και της πλατείας Καζαντζάκη που παραδόθηκε σε χρήση. Πιο χρηστική για τις επιχειρήσεις, θα έλεγα, παρά για τους ίδιους πολίτες. Ίσως απογοητεύτηκαν γιατί περίμεναν μετά από 20 χρόνια να έχει γίνει μια καλύτερη δουλειά στο κομμάτι της αισθητικής. Απόψη λειτουργικότητας, τουλάχιστον για το δάπεδο, είναι πολύ καλύτερα. Αλλά και η βάση ήταν πολύ χαμηλά, οπότε η σύγκριση είναι πολύ εύκολη. Η εικόνα του κέντρου του Ηρακλείου στόχος είναι να αλλάξει και μαζί να αναβαθμιστεί η ποιότητα σε ό,τι αφορά τη χρήση της πλατείας από τους πολίτες, οι οποίοι πάντως αναμένουν να ολοκληρωθεί το έργο για να έχουν ξεκάθαρη άποψη. Όταν τελειώσει, όλοι μπορεί να δείξει διαφορετικά. Τώρα αυτό το κομμάτι είναι ακόμα δύο δέντρα που βλέπω ότι είναι φτιαγμένα. Εξηγώντας ότι οι εργασίες αφορούσαν επί της ουσίας την ανακαίνιση και όχι μια δομικού τύπου αλλαγή, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων τόνισε πως οι εργασίες τρέχουν και για το υπόλοιπο μέρος της πλατείας, ενώ σημείωσε ότι στο σύνολό της η πλατεία θα έχει παραδοθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Αλλάζει λίγο την φυσιογνωμία, μεγαλώνουν τα παρτέρια όπως είδατε, μπαίνει πράσινο γύρω από τα παρτέρια και επίσης να κάνουμε ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια πλατεία, δηλαδή για ένα χώρο συνάθρησης κοινού. Δεν μιλάμε για ένα πάρκο, γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει να μπει περισσότερο πράσινο. Έχει μπει όσο το δυνατόν περισσότερο πράσινο γίνεται. Έχουν διατηρηθεί τα φυτά που υπήρχαν και τα δέντρα και έχουν προσθεθεί και άλλο πράσινο στα παρτέρια τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Πάντως, σύμφωνα με ένα μεγάλο μέρος δημοτών, η εικόνα και τα προβλήματα της πλατείας Ελευθερίας και η επιχρόνια αναμονή για βελτίωση της κατάστασης είχε πιθανότατα καλλιεργήσει μεγάλες προσδοκίες, που όμως με ένα σύνολο εργασιών για ανακαίνιση ίσως και να μην ήταν εφικτό να υλοποιηθούν. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και ήρθα εδώ και μου αρέσει πολύ. Δεν βλέπω τίποτα. Περιμέναμε ωραιότερα ύστερα από τόσο αγώνα που έχει γίνει, τόσες διαμαρτυρίες, τόσες συμφωνίες. Προχωράμε στην ολοκλήρωση του μεγάλου τμήματος της πλατείας Ελευθερίας, ούτως ώστε να είναι ελεύθερο τέλος Νοέμβρη για να έχουμε ελεύθερη την πλατεία για τα Χριστούγεννα και συνεχίζουμε στο τμήμα από την πλατεία Καζαντζάκη μέχρι το, πάρκο Γεωργιάδη που γίνεται ουσιαστικά η σύνδεση, μια διαπλάτηση πεζοδρομίων και αλλαγή του υλικού και εκεί. Την ίδια ώρα πάντως, όπως τόνισε ο κύριος Ισαμάκης, ήδη στο κέντρο του Ηρακλείου, με αρχή την πλατεία Ελευθερίας, προχωρούν μια σειρά από εργασίες που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα και να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα και για τις μετακινήσεις των πολιτών εντός του κέντρου. Και αυτό είναι ένα πρώτο έργο σε αυτά που θα έρθουν να προσθεθούν στα επόμενα χρόνια. Είτε λέγεται Open Mall που στον επόμενο μήνα θα είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, δηλαδή στην περιοχή της Σμύρνης Ζωγράφου για να συνδεθεί ουσιαστικά η πόλη, και το υπόλοιπο τμήμα της Οδού Καλοκαιρινού μέχρι την Αγίου Μινά για Μαλάκη, που είναι και αυτό στα σχέδια στον επόμενο χρόνο να δημοπρατηθεί.